Τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το έτος 2011 κατά 63% σε σχέση με τα λειτουργικά έξοδα της Νομαρχίας Δράμας του έτους 2010, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιάννης Ξανθόπουλος. Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου θεσμού στη Δράμα, ο κ. Ξανθόπουλος στην εφημερίδα Ψήθυρη Press δήλωσε το εξής: «Διαχειριστήκαμε το χρήμα των Ελλήνων πολιτών που τόσο δοκιμάζονται οικονομικά με σεβασμό και τη μέγιστη οικονομία. Παρότι στην αρχή της λειτουργίας μας απαιτήθηκαν πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες λόγω αλλαγής χρήσης γραφείων και χώρων και έκτακτων αναγκών πρόσθετου εξοπλισμού, παρουσιάζουμε σήμερα τον πίνακα λειτουργικών δαπανών, όπου ξεκάθαρα απεικονίζεται το μέγεθος της εξοικονόμησης που πετύχαμε». Επίσης, ο κ. Ξανθόπουλος πρόσθεσε ότι η φιλοξενία στους χώρους του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας άλλων υπηρεσιών που πριν στεγάζονταν σε μη δημόσια κτίρια, όπως το Τμήμα Αδειών Διαμονής και το Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Νομού Δράμας, επέφερε επιπλέον οικονομία στο ελληνικό δημόσιο. Ο κ. Ξανθόπουλος τέλος ανέφερε: «Έτσι θα βαδίσουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας, με οικονομία, σύνεση, σεβασμό στον ιδρώτα και τις θυσίες του ελληνικού λαού». Υπεγράφει σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του τεχνικού αποτρεπτικού εμποδίου στον Εύρο μεταξύ της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου Εταιρείας Δαγρές ΑΤΕ. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, προβλέπεται το έργο να ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτζής δήλωσε ότι η σημερινή υπογραφή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που υποστήριξαν ότι το έργο αυτό δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Με γενναίες μειώσεις τιμών, οι οποίες αρχίζουν από το 50 και φτάνουν έως και το 70% σε πολλές πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ξεκίνησε η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων. Στο επόμενο διάστημα και έως το τέλος του Φεβρουαρίου, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί η χειμερινή εκπτωτική περίοδος, έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους οι έμποροι. Ωστόσο, το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Σύμφωνα με εκπροσώπους εμπορικών συλλόγων, σημαντικός αναμένεται να είναι ο αριθμός των εμπόρων που αυτό το διάστημα θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του στόκ του και μετά την εκπτωτική περίοδο να αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησής του. Μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά στην περίοδο των εκπτώσεων και σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα αναμένει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Χρήστος Ηλιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ποσοστό μείωσης των τιμών στα περισσότερα μαγαζιά φτάνει στο 50%, ενώ υψηλότερα νούμερα παρατηρούνται σε είδη άλλης εποχής. Με τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να επανέλθουν στην τεφτλοκαλλιέργεια, συναντήθηκαν στο εργοστάσιο Ζάχαρης της Ξάνθης, η υπεύθυνη της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, καθώς και η γεωπόνη της εταιρείας. Μετά από πρωτοβουλία των εργαζομένων και το ενδιαφέρον αρκετών παραγωγών, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση, στην οποία οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για την τιμολογιακή πολιτική της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, τους όρους συνεργασίας καθώς και τους όρους καλλιέργειας και συγκομιδής, προκειμένου η καλλιέργεια να είναι αποδοτική και ουσιαστικά να επανέλθει στην περιοχή της Ξάνθης. Όπως έγινε γνωστό, τα θα παραδίδονται στο εργοστάσιο της Ξάνθης και θα μετακινούνται στις Σέρες με ευθύνη της εταιρείας. Στους παραγωγούς δόθηκαν σχετικές αιτήσεις για τη σύναψη συμβολαίου με την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης και έγιναν αρκετές ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς. Από τους ανθρώπους της βιομηχανίας και τους εργαζόμενους του εργοστασίου εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη, ενώ από την πλευρά των παραγωγών υπάρχουν επιφυλάξεις που ενδεχομένως να κάμφθηκαν από τη συγκέντρωση. Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο αναπληρωτής διευθυντής γεωπονίας της βιομηχανίας Ζάχαρης Κοκκίνης, που παραβρέθηκε στην ενημέρωση των παραγωγών. Ήρθαμε εδώ με αφορμή την πρόσκληση πρώτων των εργαζομένων αλλά και το ενδιαφέρον των παραγωγών για την τεφλοκαλλιέργεια, πρωτίστως για να τους ενημερώσουμε για την νέα τιμολογιακή πολιτική που έχει ήδη ανακοινωθεί από την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, επίσης να τους ενημερώσουμε για τους τρόπους και τους κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν τόσο κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας όσο και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Και πώς θα δουλέψει εδώ το κέντρο συγκέντρωση.